ανταπόκριση στους εργαζομένους της ΕΙΑΘ αλλά και τους καταναλωτές έχει βρει το πρόγραμμα ανακύκλωσης μαγειρικού λαδιού που υλοποιεί η εταιρεία από την περασμένη άνοιξη. Στο φεστιβάλ ανακύκλωσης που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΕΙΑΘ ανακοίνωσε τα 5 πράσινα σημεία όπου μπορούν οι πολίτες να αφήνουν το βρόσιμο χρησιμοποιημένο ελαιόλαδό τους. Κάθε χρόνο η εταιρεία δαπανά χιλιάδες ευρώ για τις αποφράξεις δικτύων αλλά και αντλιοστασίων αποχέτευσης από βρόσιμα μαγειρικά έλαια. Η απόρριψή τους γίνεται στους κάδους της ΕΙΑΘ μαζί με τη συσκευασία στην οποία έχουν συλλεχθεί κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στα εξής 5 σημεία. Στα κεντρικά γραφεία της ΕΙΑΘ Εγνατία 127 Καμάρα, στα γραφεία στην οδό Τσιμισκή 98 Διαγώνιος, στο υποκατάστημα της ΕΙΑΘ στο Βαρδάρι, 26 Οκτωβρίου 26 απέναντι από τα δικαστήρια, στο Μουσείο Ίδρευσης 26 Οκτωβρίου 19 δίπλα στο ΦΙΞ και στις εγκαταστάσεις εταιρείας στη Νέα Παραλία, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Think Green, είμαι ο Νίκος Αβουκάτος και αυτή ήταν η πράσινη είδηση της ημέρας.